τσεκούρια έχει, ρε. Κρατώντας τσεκούρια, σφυριά και ρόπαλα, 30 κρανοφόροι παίρνουν τον δρόμο μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, κουκουλοφόροι είχαν στα χέρια τους ακόμα και σουγιάδες. Είναι λίγο μετά τη 1:30. Οδός Ναβαρίνου, κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους και έντρομοι φοιτητές καταγράφουν αυτές τις πρωτοφανείς σκηνές. Νεαρός με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκαλεί τους πάντες με ένα τσεκούρι στα χέρια. Περαστικοί και καταστηματάρχες πανικοβάλλονται, δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Ο νεαρός έχει απομακρυνθεί από την κυρίως ομάδα των κουκουλοφόρων και απειλεί τους άνδρες των ΜΑΤ. Λίγο νωρίτερα οι κουκουλοφόροι είχαν κάνει έφοδο προς την είσοδο του παιδαγωγικού τμήματος στο κέντρο της Αθήνας. Θέλουν να μπουν στη σχολή και να καταστρέψουν τις κάλπες των φοιτητικών εκλογών. Προκαλούν φθορές σε οχήματα. Κάτοικοι, φοιτητές και καταστηματάρχες έρχονται αντιμέτωποι με τους κουκουλοφόρους. Τρεις συνολικά, όπως βλέπετε και στις εικόνες, είναι αυτοί που κραδένουν απροκάλυπτα και με θράσος, τσεκούρια και σφυριά. Λίγα λεπτά μετά κάνουν την εμφάνισή τους άνδρες των ΜΑΤ. Οι τρεις νεαροί παραμένουν στο σημείο παρά την οπισθοχώρηση της υπόλοιπης ομάδας και απειλούν τους αστυνομικούς. Ο ένας τους προκαλεί να πάνε προς το μέρος του. Κρατά ένα χρυσαφί τσεκούρι με τα δύο του χέρια. Είναι έτοιμος να χτυπήσει. Άλλη μία ομάδα κουκουλοφόρων με ρόπαλα εισέβαλε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιτέθηκε σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες σε φοιτητές της ΔΑΠ. Επίθεση 10 ατόμων σε έναν φοιτητή, ξυλοδαρμό για 2 λεπτά με ρόπαλα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν έγινε καμία σύλληψη ή προσαγωγή. Για άλλη μία φορά, κάτοικοι των εξαρχείων πολιορκούνται στη γειτονιά τους από τους κουκουλοφόρους. Έχει παραγίνει το κακό. Είναι κάποιες ομάδες που είναι χουλιγκάνοι, χωρίς ιδεολογία, να κάψουμε, να καταστρέψουμε και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Κάτοικοι και καταστηματάρχες παρακολουθούν εμβρότητη την καταστροφή της περιουσίας τους και την απουσία των αρχών, όπως καταγγέλνουν. Παραλύει όλη η εμπορική και η επαγγελματική κίνηση στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Ανασφάλεια, φόβος και οικονομική καταστροφή είναι οι συνέπειες του άβατου των εξαρχείων, μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν καθημερινά να κλείνουν επιχειρήσεις δεκαετιών εξαιτίας των επιδρομών των γνωστών αγνώστων. Γίναμε εξαρχιστάν, μας λένε. Μας έχουν αφήσει στο έλεος και θα πω ότι κάτοικοι δεν είμαστε οι κάτοικοι κάποιου ξεχασμένου Θεού. Ασφάλεια δεν υπάρχει. Από τις 6-7 η ώρα όταν σκοτεινιάζει φοβάσαι, κινδυνεύεις. Είναι απούσα η οποιαδήποτε αρχή